Ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας ισχυρίστηκε ότι ο Ερντογάν και τα ανώτατα στελέχη του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ετοιμάζονται να δραπετεύσουν από τη χώρα με ένα σχέδιο που περιλαμβάνει οργανώσεις, βιτρίνες και διεθνείς μεταφορές χρημάτων. Μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του στις 24 Μαΐου, ο Κεμάλ Κιλιντζάρογλου είπε ότι ένα μεγάλο σχέδιο διαφυγής είναι σε ισχύ και θα αναφέρει λεπτομερώς τους ισχυρισμούς του σε ζωντανή μετάδοση στις 10 μετά μεσημβρίας στις 24 Μαΐου, ώρα Κωνσταντινούπολης. Απευθυνόμενος στους γραφειοκράτες που εργάζονται επί του παρόντος για τον Ερντογάν και την κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ, ο Κιλιντζάρογλου υποστήριξε ότι ο πρόεδρος προετοιμάζεται να δραπετεύσει και δεν θα συμπεριλάβει τους γραφειοκράτες στο σχέδιό τους να σωθούν από τα εγκλήματα που διέπραξαν. Επέσπευσαν τις προετοιμασίες για να ξεφύγουν. Ο Ερντογάν μεταφέρει μεγάλο χρηματικό ποσό στο εξωτερικό μέσω παράνομων δομών που καλύπτονται ως νόμιμα ιδρύματα που εδρεύουν στην Τουρκία. Τα μέλη της οικογένειας του Ερντογάν βρίσκονται επικεφαλής αυτών των σχεδίων. Στοχεύουν να λάβουν άδεια παραμονής και εργασίας σε αυτή την ξένη χώρα, είπε, προσθέτοντας ότι το σχέδιο απόδρασης περιλαμβάνει μόνο μερικές εκατοντάδες άτομα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.